Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, θα φτιάξουμε μία σαλάτα σε σφολιάτα. Το έχεις ξαναδεί? Όχι. Το έχεις ξαναδεί? Όχι. Θα το δείτε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για τη σαλάτα σε σφολιάτα θα χρειαστούμε 420 γραμμάρια φύλλος σφολιάτας χρυσή ζύμη, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κρόκο αραιωμένο με 1 κουταλιά της σούπας νερό, 200 γραμμάρια ρόκα, ξύσμα από 1 λάιμ, κοιμό από μισό λάιμ, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια ντοματίνια, 150 γραμμάρια σκουμπρί καπνιστό, 50 γραμμάρια blue cheese, 30 γραμμάρια καριδόψυχα, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τη σφολιάτα μας. Και να σας πω ότι χρησιμοποιώ σφολιάτα χρυσή ζύμη. Φτιάχνεται με τα πιο αγνά υλικά και περιέχει 2 αφράτα και εύπλαστα φύλλα σφολιάτας. Χρειαζόμαστε το ένα από τα δύο, οπότε ανοίξτε τη συσκευασία εδώ. Βγάλετε το ένα από τα δύο φύλλα και αφήστε το άλλο στην άκρη. Τώρα, η όλη φιλοσοφία της συνταγής είναι ένας πιο γκουρμέ ντάκος. Γιατί ο ντάκος τι είναι? Είναι ίσως η πιο υπέροχη σαλάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ την αγαπώ. Είναι πολύ εύκολη σαλάτα και όντως συνδυάζει τα λαχανικά μαζί με τον υδατάνθρακα. Χρειαζόμαστε υδατάνθρακα για να είναι πιο ολοκληρωμένο γεύμα. Δηλαδή, αντί για ντάκο, τι θα βάλουμε? Σφολιάτα. Ανοίγουμε τη σφολιάτα μας και επειδή ήταν διπλωμένη, το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε έναν πλάστη, δεν θα πιέσετε. Θα αφήσετε ίσα-ίσα τον πλάστη να πατήσει λίγο τη σφολιάτα για να μην υπάρχουν οι γραμμές. Γιατί αυτές οι γραμμές θα φουσκώσουν λιγότερο στο φούρνο από την υπόλοιπη σφολιάτα. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε να φουσκώσει σωστά. Τώρα, θα πάρω ένα πιάτο εδώ για να κάνω ένα ομοιόμορφο σχήμα. Θα βάλω από πάνω, θα πάρω ένα μαχαίρι και θα κόψω τη σφολιάτα μου. Εδώ. Τέλεια. Ο Πετρετζίκης, ο Διαβίτης. Λοιπόν. Βγάζουμε την περισσευούμενη σφολιάτα, εδώ. Να αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πάρουμε ένα ταψάκι. Βασικά θα πάρω δύο ταψάκια, γιατί θα σας δείξω τι θα κάνω. Ένα, δύο. Αυτό το αφήνω στην άκρη, εδώ. Και αυτή τη σφολιάτα, όπως είναι, θα τη μεταφέρω κατευθείαν πάνω στο ταψάκι. Πολύ απλά, με μία λαδόκολλα, εδώ και εδώ. Πάρτε, γυρίστε, ψεκάστε. Τελειώσαμε. Εδώ και εδώ, φεύγει η μεμβράνη και πάμε να προσθέσουμε λίγα αρωματικά από πάνω. Θα βάλω λίγο θυμαράκι, πιπέρι, αλάτι και ελάχιστο λάδι. Εδώ. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι, λίγο θυμάρι. Το υπόλοιπο θα τα αφήσω εδώ στην άκρη. Θα σας δείξω γιατί. Αλάτι. Πιπέρι. Και βουάλα. Το πρώτο ταψάκι είναι έτοιμο. Πάμε να ετοιμάσουμε και το δεύτερο. Για το δεύτερο ταψάκι θα πάρουμε τα περισσευούμενα κομμάτια από τη σφολιάτα εδώ. Γιατί δεν θέλουμε να τα πετάξουμε, σωστά? Θέλουμε να τα πετάξουμε, φίλε? Όχι βέβαια, δεν πετάμε τίποτα στο KitchenLab και ουσιαστικά κόψτε σε ωραία κομμάτια και αντί για να φτιάχνουμε κρουτόν για τη σαλάτα μας. Βέβαια εννοείται, άμα θέλετε να κάνετε και γλυκά και ρίχνετε λίγο ζάχαρη και κανέλα και κατευθείαν βάζετε ένα ωραίο σνακ για τον καφέ στο τέλος εφόσον κάνετε ένα επίσημο γεύμα. Λοιπόν, το πιπέρι μας, το λαδάκι μας και βέβαια το θυμαράκι που κρατήσαμε εδώ. Αυτό. Τέλειο. Εννοείται ό,τι αρωματικά θέλετε να βάλετε μπορείτε. Μπορείτε να ρίξετε ρίγανη, μπορείτε να ρίξετε ό,τι σας αρέσει. Τώρα, θέλουμε λίγο αυγουλάκι από πάνω, λίγο κρόκο, για να πάρει ωραίο χρώμα η σφολιάτα. Εδώ. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Κοιτάξτε, ίσα ίσα για το χρώμα το θέλουμε. Ο κρόκος είναι αραιωμένος με λίγο νεράκι. Οπότε, χρειάζονται 15 με 20 λεπτάκια στους 200 βαθμούς. Το έχουμε? Το έχουμε. Λοιπόν, τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Μίτσο, άσε λίγο την κάμερα. Για να δω. Λοιπόν, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι, πρέπει να ανοίξουμε το φούρνο, να βάλω. Είναι καλύτερα να πα από εκεί για να το ανοίξω κατευθείαν για να το βάλω. Ναι, αλλά δεν θα με βλέπει η κάμερα. Γιατί... Ένα, δύο, τρία, φύγαμε. Ένα, δύο. Κλείσε γρήγορα. Μπράβο. Άρα τι προσέχουμε, πάρε και την πετσέτα. Φύγε. Λοιπόν, όπως είδες, προσέχουμε. Ένα,
να μην πέσει η θερμοκρασία του φούρνου, γιατί άμα είναι να πέσει από τους 240 και μετά να βάλει τη σφολιάτα μέσα, το χάσαμε. Θέλουμε γρήγορη διαδικασία. Παμ, παμ, ανοίγουμε, βάζουμε μέσα και ο φούρνος μας να είναι πάνω από τους 190 βαθμούς. Μπορείτε να το βάλετε και στους 190 και να ψήσετε λίγο παραπάνω. Οκ. Με το που γίνουν οι σφολιάτες, θα βγάλουμε να στήσουμε τη σαλάτα μας. Η συνήθεια της σαλάτας που σερβίρεται σαν πρώτο πιάτο ξεκίνησε από τον Ιπποκράτη, που πίστευε ότι τα ομάλα χανικά βοηθούσαν τον οργανισμό να υποδεχτεί καλύτερα τα τρόφιμα που θα κατανάλωνε στη συνέχεια. Και πάμε να φτιάξουμε τη σαλατούλα μας. Λοιπόν, θα ζεστάνω ένα τηγάνι εδώ πέρα, προαιρετικά. Ξέρω ότι δεν το έχετε δει αυτό, θα σας παραξενέψει, αλλά μη σας παραξενέψει και πολύ, γιατί όντως για να σας το δείχνω σημαίνει πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρτε τη σφολιάτα, βάλτε την πάνω σε ένα ωραίο σκεύος για να σερβίρετε. Αυτό πάει στην άκρη. Εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη σαλατούλα μας. Για σαλάτα έχω λίγο ρόκα. Δεν έχω ιδιαίτερα υλικά. Εδώ. Θα ρίξω λίγο ρόκα. Εδώ. Με ξύσμα χυμό από ένα lime. Λίγο χυμό. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Πιπέρι. Και αλάτι. Εδώ. Ανακατεύουμε τη ρόκα μας. Τέλεια. Θα τη μαριναρούμε λίγο και αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, φέρω από το ψυγείο λίγο τυρί κρέμα και λίγο blue cheese. Τέλεια. Έτσι όπως είναι πάνω στη σφολιάτα, θα απλώσω το τυρί κρέμα, αφού πρώτα το χτυπήσω λίγο να μαλακώσει, γιατί άμα δεν το μαλακώσετε και προσπαθείτε να λείψετε έτσι, θα σπάσει τελείως τη σφολιάτα. Οπότε, ρίξτε το τυρί κρέμα από πάνω και απλώστε με το πίσω μέρος του κουταλιού σας το τυρί κρέμα και να σπάσει σε κάποια σημεία σφολιάτα, δεν μας πειράζει. Θέλουμε και ουσιαστικά να σπάσει για να δημιουργήσει μια θήκη για τη σαλάτα μας. Οπότε και λίγο να σπάσει εδώ δεν μας πειράζει. Και λίγο εδώ και λίγο εδώ. Τέλεια. Απλά το μόνο που θέλουμε είναι να πάει το τυρί κρέμα παντού. Τέλεια. Λοιπόν, από πάνω θα πέσει. Από πάνω θα πέσει η σαλάτα μας, η ρόκα που έχουμε μαρινάρει. Εδώ. Τέλεια. Μαζί με το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Θα ρίξουμε λίγα ντοματίνια. Όταν λέμε μία γιορτινή σαλάτα, κάτι τέτοιο φανταζόμαστε, κάτι ιδιαίτερο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί και όντως αυτή είναι ιδιαίτερη. Κοιτάξτε εδώ. Και τώρα, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι σκουμπρί. Ξέρω ότι δεν έχουμε συνηθίσει να τρώμε σκουμπρί σε σαλάτα. Άμα δεν θέλετε να βάλετε καπνιστό σκουμπρί, μπορείτε να βάλετε καπνιστό σολομό. Απλά πριν βάλετε σκουμπρί, τι θέλουμε, ένα πέρασμα λίγο από τη τηγάνι για να βγάλετε την υπέροχη γεύση που έχει εδώ. Όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει καθόλου λάδι, δεν έχω βάλει τίποτα. Ίσα θέλω να περάσω από τη μία πλευρά. Κατευθείαν γυρνάω και από την άλλη. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Φανταστικό. Βγάζω από τη φωτιά, αφήνω στο τηγάνι να ζεσταθεί λίγο ακόμα και πάμε να συνεχίσουμε με τη σαλάτα μας. Έχω λίγο blue cheese. Εδώ. Θα σπάσω το blue cheese από πάνω σε κομμάτια. Αναγία μου. Τέλειο. Και είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή όντως μία σαλάτα γιορτών. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας, απλά ρίχνοντας το σκουμπρί από πάνω. Ξαναλέω ότι άμα δεν θέλετε να βάλετε σκουμπρί, τι βάζουμε? Καπνιστό σολόμο, δουλεύει μια χαρά. Ακόμα και ένα καπνιστό ζαμπόν μπορούμε να ρίξουμε. Βγάλτε, κόψτε σε κομμάτια εδώ. Εδώ, εδώ. Εν μεταξύ, έτσι όντως η σαλάτα γίνεται ολοκληρωμένο γεύμα. Γιατί έχουμε και πρωτεΐνη, έχουμε και ύδατα άνθρακα, έχουμε και λιπαρά, τα έχουμε όλα. Οπότε είναι μια σαλάτα των πρωταθλητών, θα έλεγα. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει το σκουμπρί αυτό. Να μην βάλω άλλο. Λίγα καρύδια. Λίγο ελαιόλαδο. Και βέβαια, τα υπέροχα αυτά ντακάκια που κάναμε μικρά, που μπορούμε να τα σπάσουμε στο τέλος από πάνω και να τα ρίξουμε για ντεκόρ και όχι μόνο. Αυτά προαιρετικά μπορείτε να τα βγάλετε ακόμα και για σνακ. Σας είπα, τίποτα δεν πάει χαμένο.
Οπότε βάζουμε και αυτά εδώ. Και βουαλά. Μια υπέροχη σαλάτα σε σφολιάτα. Για τη σαλάτα σε σφολιάτα, απλώνουμε το φύλλο σφολιάτα στον πάγκο εργασίας μας και περνάμε απαλά από πάνω ένα πλάστη για να ισιώσει καλά. Κόβουμε έναν κύκλο με τη βοήθεια ενός πιάτου. Μεταφέρουμε τη στρογγυλή σφολιάτα σε ταψί με λαδόκολλα, βάζουμε ελαιόλαδο, θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και απλώνουμε κρόκο αραιωμένο με νερό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Τη σφολιάτα που περισσεύει περιμετρικά την κόβουμε σε μικρά κομμάτια και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, θυμάρι, κρόκο με νερό και ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά. Σε μπολ βάζουμε τη ρόκα, ξύσμα και χυμό από λάιμ, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε στη σφολιάτα το τυρί κρέμα, πιέζοντας ελαφρά για να σπάσει η επιφάνειά της. Απλώνουμε τη ρόκα από το μπολ και βάζουμε τα ντοματίνια. Βάζουμε το σκουμπρί σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε και από τις δύο πλευρές. Προσθέτουμε στη σαλάτα blue cheese, το σκουμπρί, καρύδια, ελαιόλαδο, τα κομμάτια της σφολιάτας και σερβίρουμε. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πώς τρώγεται αυτή η σαλάτα? Αυτή η σαλάτα είναι πάρα πολύ απλή. Βγάζουμε λίγο σφολιάτα, βγάζουμε λίγο σαλάτα, βγάζουμε λίγο απ' όλα, τη σπάμε. Αυτό είναι το όλο νόημα, να παίξουμε εδώ πέρα με τη σαλάτα μας. Εδώ, κοιτάξτε. Και έτσι όπως είναι, βγάζουμε λίγο απ' όλα. Θα πάρετε και λίγο σκουμπρί και λίγο ροκφόρ και λίγα ντοματίνια και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Και μόλις σερβιριστείτε, τότε θα την απολαύσετε. Έχει τραγανό στοιχείο και από τη ρόκα και από τη σφολιάτα. Πεντανοστιμή. Τόσο εντυπωσιακή. Είναι μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.